του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει σε λίγες μέρες και πάμε να κάνουμε αυτή τη φορά κάτι το οποίο είναι ατομικό. Γιατί είμαστε που είμαστε σε την κατάσταση, είπαμε να κάνουμε κάτι ατομικό. Γιατί την προηγούμενη φορά πέρυσι είχαμε κάνει ένα θεϊκό γλυκό που ήταν έτσι πιο του τραπεζιού. Τώρα θα κάνουμε έτσι που μπορείτε να το δωρήσετε, να βάλετε σε ένα κουτί και να το δώσετε και να είναι έτσι πολύ όμορφο και να το χαρίσετε. Οπότε, κάνε εγγραφή πριν πάμε τελικά όμως και να έρθουμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ξεκινάμε. Κατευθείαν, κοσκινίζω. Αλεύρι. Μαζί με κακάο. Δεν θα βάλουμε πολύ κακάο γιατί θα γίνουν πολύ σκούρα. Θέλω να... Προτιμώ να μην βάζω πολύ. Άμα θέλει τώρα να βάλω πιο πολύ, βάζετε. Απλώς δεν θα είναι τόσο red velvet. Θα είναι πιο red σκούρο velvet. Και ρίχνετε μέσα και τη σόδα. Και κοσκινίζετε. Τώρα θα συνεχίσουμε προσθέτοντας μέσα το αλάτι και τη ζάχαρη. Θα ρίξετε ένα καλό ανακάτεμα με το σύρμα. Εδώ. Τέλεια. Και θα μου το αφήσετε στην άκρη. Πάμε τώρα. Μπολ. Άλλο μπολ. Ρίχνουμε μέσα αυγά ηλιέλαιο και γάλα, βανίλια, ξύδι και το χρώμα. Ξεκινάμε τώρα με λίγο και βλέπουμε στην πορεία πόσο θα χρειαστούμε, πόσο θα βάλουμε, γιατί μπορεί να προσθέσουμε. Πάστα χρώμα. Μπορείτε να βάλετε και σκόνη, μπορείτε να βάλετε και υγρό, εντάξει, δεν πειράζει τόσο πολύ. Τα χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να φρατέψουν και να ομογενοποιηθούν όλα μαζί. Έτοιμο. Αν και εγώ πιστεύω ότι θέλει λίγο χρωματάκι ακόμη, εσείς τι πιστεύετε. Βέβαια με το κακάο θα σκουρίνει κι άλλο, οπότε να το αφήσουμε έτσι γιατί όταν ψήνεται σκουραίνει και 2-3 τόνους παραπάνω. Εδώ. Πάμε τώρα, θα βάζουμε μέσα το κοσκινισμένο αλεύρι με κακάο και τα λοιπά και τα λοιπά, ό,τι έχουμε εδώ πέρα και θα ανακατεύουμε καλά να σπάσουν όλα τα γρουμπαλάκια γιατί θα κάνει γρουμπαλάκι, θέλουμε να σπάσουν όλα να βλέπετε σκούρνει ήδη, είναι φουξία λόγω του κακάου. Τώρα έγινε red, καταλάβατε, γι' αυτό δεν θέλουμε, θέλουμε να είναι λίγο ροζ στην αρχή για να γίνει red μετά. Τέλεια! Πολύ ωραία φράγμα. Έτσι, μπράβο. Πείτε το αντίθετο. Και απολυθήκατε. Θα το μεταφέρω τώρα. Έφερα εδώ πέρα τη θήκη με τα... Με τις θήκες κάποια, τέλος πάντων, καταλάβατε τι εννοώ. Και πάμε τώρα να γεμίσουμε. Γεμίζουμε έως τα 2 τρίτα της κάθε θήκης. Εδώ. Πάμε τώρα να τα βάλουμε στο φούρνο σε 170 βαθμούς στη μεσαία σχάρα για περίπου 25 λεπτά. Θα το δείτε. Πήγουμε ένα μαχαιράκι στο κέντρο ενός και βλέπουμε αν είναι έτοιμο. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο και να έρθουμε να γλυκοσμήσουμε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια πολύ ωραία επικάλυψη που εντάξει, Red Velvet χωρίς επικάλυψη δεν γίνεται. Οπότε στην ουσία θα βάλουμε στο gout mixer το βούτυρο, εδώ, ωραία, και θα μου το αφρατέψετε πάρα πολύ καλά μαζί με την ζάχαρη άχ. Βλέπετε έχει αρχίσει να σπρίζει και αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι, οπότε θα βάλουμε μέσα και το τυρί κρέμα. Τέλεια. Θέλω να είναι το βούτυρο στη θερμοκρασία δωματίου. Βάζω και λίγη βανιλίτσα μέσα. Βάζουμε τη βανιλίτσα μας, τη βάζουμε παντού. Τυπάμε πάρα πολύ δυνατά, ρε παιδί μου, μέχρι να γίνει έτσι πάλι πολύ αφράτο και πολύ αέρινο και πολύ λευκό. Παιδιά μου, κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Έτσι λευκό, ωραίο, νόστιμο, αρκετά γλυκό θα έλεγα. Άμα έχει κολλήσει τίποτα στα τυχώματα, ξέρετε, κλασικά εσείς. Α, να βλέπετε, πάω εγώ να το βγάλω τώρα εδώ πέρα. Έχει μείνει λίγο εδώ πέρα στη δεξιά πλευρά του τυχώματος και δεν θα είναι ωραίο. Οπότε, ξαναβάζω λίγο αυτό. Έχω μία ανακατεψιά, έτσι μία στα δυνατό και θα είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Τέλειο. Πολύ ωραίο φαίνεται.
Έχουμε παραλύσει από την κούραση. Λοιπόν. Κοιτάξτε το ωραίο λευκό που έχει γίνει όμως, ε. Ε. Λευκό, εξαιρετικό. Όσο πιο πολύ το χτυπήσετε, τόσο πιο πολύ θα διαλυθεί η ζάχαρη. Το δοκιμάζουμε για να δούμε αν έχει διαλυθεί μέσα η ζάχαρη εντελώς. Και πράττουμε αναλόγως. Αν δεν έχει διαλυθεί, τη διαλύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνω με αυτό, θα κάνω και με αυτό, θα κάνω και με μύτη. Εντάξει. Και φέρνουμε τα cupcake μας εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Πανέμορφα, Γιάννη. Εννοείται ότι τα έχουμε αφήσει να κρυώσουν αυτά, έτσι. Δεν τα κάνουμε έτσι αέρα πατέρα. Πήρα και το έβαλα. Ένα το άνοιξα και το έβαλα εδώ πέρα μέσα. Κατευθείαν. Και. Κοιτάξτε εδώ. Κάνουμε κάτι που είναι λίγο πιο safe. Εδώ. Που είναι χωρίς μύτη, αλλά με σακούλα κορνέ. Και θα ρίξουμε και εδώ μερικά τέτοια. Α, και να σας πω και κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε. Π.χ. θα πάρετε το ένα cupcake και θα το θρηματίσετε από πάνω. Έτσι. Θα έχετε κομματάκια. Ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πιο ωραίο. Και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Η τρίτη εκδοχή. Οπότε το βγάζουμε. Από εδώ. Τέλεια. Εν τω μεταξύ από κάτω δεν φαίνεται ότι είναι red velvet, αλλά μέσα είναι red caravelvet. Λοιπόν. Και θα κάνουμε τώρα με την αγαπημένη μου μύτη. Εδώ. Συμφωνεί. Λοιπόν, είναι σαν ένα τριαντάφυλλο ματωμένο. Λοιπόν, προφανώς αυτό είναι το πιο ωραίο. το υποστηρίζουμε όλοι. Νομίζω ότι έχει έρθει να δοκιμάσω ένα. Πόπο. Πολύ καλό. Εξαιρετικά πολύ καλό. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι. Πρέπει να έρθει ο δημοσθένης να το δείξει αυτό. Φαίνεται. Πόσο μας μένει. Φαίνεται και πόσο velvet είναι. Μέσα είναι καραβέλβετ, όπως είπες. Είναι καραβέλβετ. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο, κάντε αυτή την τέτοια, δοκιμάστε για το τέρι σας, δοκιμάστε τι. Έτσι γίνεται, πάτε στους φίλους σας, γιατί και μόνος σου να είσαι στο γλυκό βρίσκεις περιγοριά. Και φιλάκια πολλά και θα πούμε στο επόμενο. Το άλλο που κάνουν στο εξωτερικό είναι αυτό. Το οποίο μετά πάλι το πασπαλίζουμε.